Καλημέρα αγαπημένη μου με τρελά κέφια. Σήμερα το κουμπαρί έχει γενέθλια. Πάλι καλά θυμηθήκαμε το δώρο του, γιατί ήταν να του το δώσουμε από χθες και το ξεχάσαμε. Πάμε να τους βρούμε σε ένα μαγαζί στην Καλλιθέα. Και συνεννοηθήκαμε με την Αγγελική, γιατί της λέω να σκάσω μύτη με μια παστούλα happy birthday και τέτοια κεράκι και τα λοιπά. Όχι, μου λέει. Θα κάτσουμε, θα φύγω εγώ σε κάποια φάση και θα πάω να φέρω τούρτα κανονική. Έχει τέλειο καιρό εντωμεταξύ σήμερα, επιτέλους. Μας έκανε ωραίο καιρό. Φυσάει βέβαια, αλλά πολύ ωραίο καιρό. Γάτσο, έβαλε κοντομάνικο. Αλλά είναι κοντομάνικο φούτερ. Και δεν φοράει ζώνη. Πού είμαστε τώρα, Καλλιθέα? Έχουμε παρκάρει σε ένα μέρος και το μαγαζί είναι από την απέναντι μεριά. Και εδώ έχει ποτάμι, δεν το λες γιατί λείπει το νερό. Αλλά πρέπει να βρούμε γεφυρούλα να περάσουμε απέναντι. Να γκρινιάξω, κουράζομαι να ζω σε δύο εποχές. Έβαλα το πουλόβερ μου για να έρθω να κάτσω εδώ να σκάσω. Βάλε, Χριστιανή μου. Έχεις από μέσα κοντομάνικο? Όχι, βάλε ένα κοντομάνικο και πάρε μία ζακέτα. Αλλά είναι κουραστικό να ζεις σε δύο εποχές. Το πρωί κρύο, το μεσημέρι ζέστη, το βράδυ πάλι κρύο. Μου πάρει χρόνια πολλά! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Πόσα κλείσουμε, ρε. Έρθει χρή του Χριστού τα χρόνια, αλλά όχι του Χριστού τα πάθη. Σχεδόν, αυτό είναι το μόνο, ήταν. Εσύ είσαι φιάκας, ρε. Σε είπε χρόνια πολλά. Ό,τι του μαθαίνεις. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα πεθάνω. Δεν του έχουμε δώσει ένα όνομα ακόμα. Έχεις κάποια ιδέα να μας δώσεις? Έλα, ρε. Έλα, θα βρούμε όνομα στο σκυλάκι. Παιδιά, η αδερφή μου το έγινε αυτό. Εγώ είχα προτείνει η Sugar για να ταιριάζει και με το άλλο στο σκυλάκι τον Τζόκο. Τότε έχουμε τη λόγω Sugar. Θέλω να πω ότι η Αγγελική τελικά πήρε τούμπανο, το λουκάνικο και τα λοιπά. Το ζηλεύω και λέω εγώ είχα ζήσει στο γάτσο, μην πάρεις και εσύ το ίδιο, να πάρεις κάτι άλλο να δοκιμάσουμε. Με έχει χτυπάει όλο στην πλάτη. Έχω πιάσει 60 βαθμούς εδώ. Ναι, καλά δεν λέω εγώ. Άμα είσαι ο γάτσο δίπλος, δεν αγώνεσαι ποτέ για τίποτα, ποτέ. Πάω μαζί του βασικά να αλλάξω. Τζα! Τίποτε, αλλά γιατί κάνετε, βρε. Ανάσα. Ο γατσού κυριολεκτικά με έσωσε με το κοντομάνικο. Το πρόβλημα είναι τα παιδιά που τα έχω ντύσει, λες και πηγαίναμε στη Σιβηρία με πουλόβερ. Α, έχουνε αμάνικο πάνω τους, το βγάλω. Τα μωράκια έχουν από μέσα φανελάκια αν θέλουμε. Δεν θέλετε καλά, αρνείτε. Πώς έγινε σε την Βρεβρομήλο? Ρε, να το πάρω κι εγώ μια αγκαλίτσα, θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Μα άφησε το κάτω του σκυλάκι. Κασάνδρα, θέλω ένα σκυλάκι. Εγώ θέλω πιο πολύ από εσάς. Τι! Ρε, θέλω ένα σκυλάκι. Γάτσο, ετοιμάσου. Δεν έχουμε χρόνο, αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ξέρω, θέλει φροντίδα και αγάπη και βολτούλες και τα κακάκια του και τα εμβολιάκια του και τα πάντα του. Εκού, θέλουμε ένα σκυλάκι. Ναι. Ζεις Χρήστο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός. Ευχή, καλή ευχή! Γαλλικά τώρα! Ευχαριστώ. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Χριστός. Happy birthday to you. Μπράβο! Δυνατός! Λοιπόν, παιδιά, πήρα ένα τέλειο τσάι το οποίο λέγεται Λευκός Ανθός. Ακούστε τι έχει μέσα και είναι όντως φοβερό. Λευκό τσάι με λουλούδια παου παου, κομμάτια μάγκο και αχλαδιού, ροζ πιπέρι, κόκκινα πέταλα τριαντάφυλλου, καλέντουλα και άνθικα λαμποκιού. Είναι φανταστικό όντως. Κουμπάρι, αυτό είναι το δώρο σου. Ω, άρωμα. Ναι. Μπράβο, ρε. Ήθελες. Ναι. Λέγε. Πολύ καλό. Τορτίτσα μπουένο. Πάμε, πάμε, πάμε.
Φεύγουμε από το καφέ, μου λέει η Αγγελική ότι από εδώ η μεριά που περνάμε τώρα τη γέφυρα είναι το Μοσχάτο. Η από εκεί η μεριά τι είναι, Αγγελική? Α, καλή θέα. Και σας χωρίζει αυτό το ποτάμι. Ο Ηλισσός. Τι είναι ο Ηλισσός? Αποχαιρετιζόμαστε. Ήρθε η ώρα μας, πρέπει να πάμε σφαίρα στο σπίτι. Γιατί εγώ σήμερα δεν ανέβασα βίντεο. Ήρθα καλά καλά εδώ στα γενέθλια του κουμπαριού. Να κάτσω εγώ πίσω. Και εσύ μπροστά, δεν χωράω στο καθισμά σου. Πάμε να ζήσουμε μια τρελή περιπέτεια. Ο Γάτσο όταν ήταν μικρό παιδάκι είχε παντρέψει ένα ζευγάρι, το οποίο τώρα δεν ξέρω, θα ξεφύγει ηλικιακά. Μου λέει ζούνε κάπου εδώ στο Μοσχάτο και θυμάμαι και πού. Θυμάμαι περίπου. Και πάμε να τους βρούμε. Ο Γάτσο είχε έρθει εδώ παιδάκι και προσπαθεί να θυμηθεί. Για να δούμε, θα το θυμηθεί. Περιπέτεια, κλαίω. Δίψασα τώρα από την αγωνία. Έλα, δώσε κανένα στοιχείο τι να ψάχνουμε. Εσύ έχει αλλάξει η περιοχή πάρα πολύ. Εδώ σου μιλάω πριν 20 χρόνια τώρα. Δύσκολο, παιδιά. Εμένα μου φαίνονται όλα ίδια και να είχα έρθει χρόνια πριν δεν θα καταλάβαινα. Πραγματικά μου φαίνονται όλα ίδια. Παιδιά, τζάμπα η έρευνα και η χαρά, ό,τι να είναι. Αυτή η κουμπάρη, γιατί πήρε ο Γάτσο τον αδερφό του, δεν ζουν καν εκεί στο Μοσχάτο. Ζούνε στη Γουμενίτσα. Αν μας βλέπετε, κυρία Ζωή και κύριε Σπύρο, ο Χρήστος σας ψάχνει. Γράψτε comment. Και γκούγκλαρα να δω που είναι η Γουμενίτσα. Άστα, είναι 5 ώρες από την Αθήνα. Πολύ μακριά μας πέφτει. Γιατί του είπα του Γάτσου, ψήνομαι να πάμε μια εκδρομή. Αλλά να είναι εκδρομή, έκανα 2 ώρες, ρε παιδί μου. Τώρα 5 ώρες. Πολλές. Έχουμε χάσει το τρυποδάκι και όπου σας ακουμπάω είστε πολύ κοντά. Λοιπόν, φτάσαμε επιτέλους σπίτι. Έχω αργήσει πάρα πολύ. Ώρα είναι 4. Πρέπει να βρω μουσική να βάλω στο βίντεο. Πότε να κάνει έξυπνο να ανέβει, καλές 6-7 απογευματάκι. Και μετά λέγαμε να δούνε τα τσιτσίνια μας μαζί με τις φίλες μου ταινία. Τελειώσαμε το βίντεο, τώρα θα κάνουμε popcorn με τη μηχανίτσα μας, η οποία, σε έχω πει εδώ, το ίδιο της το καπάκι είναι βζουπ, ριχνό. Όχι, πρέπει να ζεσταθεί. Αυτή η μηχανή έλεγε στις οδηγίες μη βάλετε τίποτα, βούτυρα, λάδια κτλ. Δεν ξέρω γιατί υποψιάζομαι ότι ίσως να μην μπορείς να το πλύνεις και να το καθαρίσεις μετά. Και ξέρετε, τα βούτυρα κολλάνε, γίνονται άστο. Αλλά έχω ψηθεί να κάνουμε και για μάσκα στην κατσαρόλα με βούτυρο. Ή θες να μαγειρέψουμε κάτι άλλο? Λοιπόν, κάναμε και για μας, τα πιτσίνια βλέπουν ταινία. Τι ταινία βλέπουν? Βαϊάννα. Δηλαδή? Τέλεια, της Disney. Εμείς ούτε τηλεόραση δεν έχουμε βάλει και απέναντι, τίποτα. Καλύτερα, παραπληροφόρηση. Ψέματα λέω. Τι άλλα ρε παιδιά. Μιλάμε το popcorn να φρώσει, τα βάζεις στο μαλλιόν. Έτσι και το αφήσεις μέσα στο στόμα και δεν θα καταπιείς τίποτα. Όχι, παίρνουν δάγκωμα μάσημα. Αν το μαζείς στο στόμα σου και το αφήσεις στο στόμα και δεν καταπιείς, τι θα καταπιείς εν τέλει? Σχεδόν τίποτα. Αυτό που λιώνει τελείως είναι τα γαριδάκια που λιώνουν. Το κακό που έχει η μηχανή είναι ότι λένε οδηγίες μη βάζετε τίποτα, λάδια, βούτυρα κτλ. Δεν έξω. Κολλάει το αλάτι καθόλου. Στα πανηγύρια έξω που φτιάχνουν τις μηχανές τι βάζουν βούτυρα? Who knows. Κάνα καλαμποκέλαιο, μπορεί να ρίχνουν. Ετοίμασα μία σαλατούλα, μαρουλάκι, παρμεζάνα, ντοματίνια και βαλσάμικο και τώρα θα κάνω 2 αυγουλάκια. Γιατί πεινάω. Αυγά, γραβιέρα με μπούκοβο. Είναι τέλεια αυτή η γραβιέρα. Και η άλλη με το τσίλι. Κάπου εδώ θα σας κλείσω για να φάω τώρα το βραδινάκι μου και να ξεκινήσω να διάσω τη μηχανή και να μοντάρω αυτό το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Συνειδητοποιώ πως δεν κάναμε και πάρα πολλά πράγματα γύρω από το Halloween. Δεν ήμασταν τόσο οργανωμένοι όσο πέρυσι, που όντως κάναμε πολλά. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, τώρα είναι και οι χρόνοι πιο δύσκολοι. Δηλαδή, συνειδητοποιώ πως όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ χρειάζεται να αφιερώνω χρόνο στα παιδιά παρά σε οτιδήποτε άλλο. Και εντάξει, είμαστε κιόλας έτσι από αλλαγή.
Όλα θα γίνουν. Έχω και μια κολοκύθα εντωμεταξύ. Ίσως να τις κάνουμε κάτι αύριο. Και θέλω να πάμε και Little Cook. Αύριο είναι το τελευταίο επεισόδιο. Οπότε, τι θα πρωτοκάνω σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Θέλω να ασχοληθώ και με το σελανάκι μου, να το ανοίξω επιτέλους. Θα δούμε. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω για να φάω και να ακολουθήσει το πρόγραμμα που σας είπα μετά. Και να ξεβαφτώ, να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ αύριο Δευτέρα, να φτιάξω τσάντες των παιδιών. Έχω πολλή δουλειά ακόμα. Οπότε, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αντιγεια!